and gentlemen, we are back. Άλλο ένα εδώ, είμαστε πλέον στην καθημερινότητά του. Πάει και το Πάσχα. Χρόνια πολλά για άλλη μια φορά σε όλο τον κόσμο, από άκρη σε άκρη, όπου υπάρχουν Έλληνες, όπου υπάρχουν άνθρωποι. Εμείς ευχόμαστε χρόνια πολλά με υγεία. Αλλά η καθημερινότητα δεν αλλάζει, δεν σταματάει. Και να σας πω και κάτι, μετά το Πάσχα όλοι βάζουμε μπρος τις μηχανές για να κάνουμε όλα όσα πρέπει να κάνουμε, γιατί έρχεται το καλοκαιράκι. Θα μου πεις, έρχεται η εργατική Πρωτομαγιά, έρχεται του Αγίου Πνεύματος που όλοι θέλουμε να φύγουμε να πάμε το διημεράκι μας, και μετά είναι οι διακοπές του καλοκαιριού. Παρ' όλα αυτά, από τις 21 Απριλίου μέχρι και τις 21 Μαΐου, όλοι μας, και εμείς και εκείνους που πιστεύουμε, βοηθάμε, να το πω έτσι, και στηρίζουμε, ζούμε τον δικό τους αγώνα, είμαστε δίπλα τους, αλλά βλέπουμε και τις διάφορες κοινωνικές, γιατί για μένα οι πολιτικές ουσιαστικά είναι κοινωνικές εξελίξεις. Αυτό που θέλω να καταλάβετε σε όλη την Ελλάδα, και το λέω πάρα πολλά χρόνια, είναι ότι εμείς κοιτάμε τον άνθρωπο, τους στόχους του, αλλά και τι έχει να μας προσφέρει. Δεν κοιτάμε πάντοτε το χρώμα, τη σημαία, την ταμπέλα, τον τίτλο. Διότι τόσα χρόνια από χρώματα, σημαίες, ταμπέλες και τίτλους, νομίζω ότι η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι έχει καεί. Άρα η δικιά μου νοοτροπία γενικότερα είναι ότι κοιτάω τον άνθρωπο που εμπιστεύομαι, τι μου προτείνει, τι θέλει να κάνει, τι θέλει να καταφέρει, τι στόχους έχει, και αν αυτό με καλύπτει, τον ακολουθώ και γίνομαι σύντροφός του, οπαδός του, πώς να το πω τώρα, υπερασπιστής του. Εμείς δεν είμαστε πολιτική εκπομπή, και το έχω πει όλα αυτά χρόνια, ότι αν και δεχόμαστε πάρα πολλές προσκλήσεις και προκλήσεις, δεν μπαίνουμε σε αυτό το τρυπάκι, γιατί ακριβώς θεωρούμε ότι με το δικό μας τρόπο μπορούμε καθημερινά να έχουμε μια αληθινή επικοινωνία, χωρίς να φωνάζουμε, να οριόμαστε και όλα αυτά που γίνονται σε όλα τα κανάλια τις ημέρες αυτές. Όμως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θεωρούμε ότι πρώτα απ' όλα, ως κοινωνικό έργο και ως φίλοι, πρέπει να περάσουν από αυτή την εκπομπή να μας πούνε το δικό τους, τα δικά τους θέλω, τους δικούς τους στόχους, και να τους ακούσουμε σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, και δει σαν Πειραιωτάκι εγώ να τους ακούσουμε και στο δικό μας αγαπημένο Πειραιά. Κώστας Νιζάμης, υποψήφιος βουλευτής Α Πειραιά. Γεια σου Κώστα μου. Καλή σας ημέρα. Όπου πριν από αρκετό καιρό είχες έρθει και κοντά μας, όπου μου είχες πει για ένα πολύ ωραίο έργο το οποίο ετοίμαζες, και έκανες μια μικρή διακοπή και θα επανέλθεις όσον αφορά με ένα καταπληκτικό πλοίο, το οποίο θα γινόταν και ουσιαστικά σημείο αναφοράς του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα. Και μιλώντας στο τηλέφωνο προχτές που μιλήσαμε για κάτι άσχετο, σου λέω, τι γίνεται, ολοκληρώνονται τα έργα σου, τελειώνει η διαδικασία να έρθω να το τραβήξω αυτό το φοβερό που ετοιμάζεις? Όπου μου λες, Αλέξανδρε, σταμάτησε, γιατί δεχτήκαμε πόλεμο, γιατί πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι άλλο η πολιτική, άλλο ο πολιτισμός. Θα επανέλθω μετά τις εκλογές όμως με αυτό και θα το ολοκληρώσω. Τι έγινε? Δυστυχώς την τελευταία στιγμή η πολιτιστική της Ελευσίνας, σε συνεργασία με το Δήμο, ανακάλυψαν μέσα από κάποια δημοσιεύματα μιας έγκυρης εφημερίδας και ενός συνεργάτη παλιού, που ήμουνα και συνδρομητής στην εφημερίδα του, αλλά και σε πάρα πολλές εκπομπές, τότε που ζητιάνευαν τη δραχμούλα. Εγώ ήμουν εκεί, ξέραν τα πολιτικά μου πιστεύω. Εγώ δεν είχα κανένα λόγο ούτε να τα κρύψω, αλλά ούτε και να τα διαφημίσω. Και δυστυχώς όλη αυτή η προσπάθεια αναβάγησε, γιατί ο Νιζάμης ανήκει στον πατριωτικό χώρο. Δυστυχώς δεν. Να πούμε για τους φίλους που μας βλέπουν ότι εσύ είσαι ο άνθρωπος εκείνος που όλα αυτά τα χρόνια, η θάλασσα, ο βυθός, αλλά και όλα αυτά είναι, να πω, το 90% τη ζωή σου. Και να πούμε για αυτούς που τυχόν τότε μας έχασαν, ότι υπήρξε λοιπόν το πλοίο του Σταμάτη Κόκοτα, το Άναμι, το οποίο ήρθε στα δικά σου χέρια, και αυτό είχες το όραμα και το σκοπό να το κάνεις. Το όραμα, το σκοπός παραμένουν. Εγώ είμαι εκεί, συνεχίζω να προσφέρω στην Ελευσίνα. Πριν 10 μέρες έκανα μια μεγάλη ανέλκυση, ύστερα από 10 χρόνια, μια μεγάλη δεξαμενή πλωτή, την οποία θα την εκμεταλλευτούν τα ναυπηγεία. Έδωσα με τη δουλειά μου
και με τη βοήθειά μου ξανά πνοή στα ναυπηγεία, το εκτιμήσαν, έχουν βγάλει ανακοινώσεις και μου έχουν δώσει συγχαρητήρια. Δεν απογοητεύτηκα, απογοητεύτηκα όμως από τους ανθρώπους και μου άρεσε πάρα πολύ η τοποθέτησή σου ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολιτική και όταν κάποιος άνθρωπος θέλει να προσφέρει και αποδεγμένα δεν μας ενδιαφέρει τι είναι. Πάρα πολύ καλά αν όλοι οι δημοσιογράφοι ακολουθούσαν τη δικιά σας την προτροπή ότι δεν έχουμε ανάγκη από σημαίες και χρώματα, ο καθένας είναι ό,τι θέλει και η δημοκρατία στο κάτω-κάτω αυτή είναι. Αν κάτι πιστεύει κάποιος ή κάτι είναι. Άλλωστε, εγώ το λέω ότι η ιστορία έχει δείξει και το γνωρίζετε εσείς όλοι πάρα πολύ καλά που ασχολείστε με τα κοινά, γιατί είστε ένας άνθρωπος που ασχολείται πάρα πολλά χρόνια με τα κοινά και δει με τον πειρά και όχι μόνο. Έχει δείξει η ιστορία ότι οι άνθρωποι που σήμερα ήταν στο μπλε και βρίζανε το πράσινο ή το κόκκινο ή το κίτρινο, αύριο αγκαλιάζονται και πάνε στο πράσινο και μεθαύριο από το πράσινο πάνε στο κόκκινο και ξαναγυρίζουν στο μπλε. Είναι αυτό που λέμε οι κολοτούμπες της πολιτικής. Και έχουμε δει δυστυχώς πολλούς ανθρώπους που σήμερα είναι στον Κώστα τον Νιζάμι, αύριο είναι απέναντί τους και μεθαύριο ξανάρχονται να τον παρακαλέσουν να συνεταιριστούν μαζί. Τα έχεις δει αυτά και εγώ δυστυχώς τα έχω δει όλα αυτά τα χρόνια, όπως έχω δει και ανθρώπους και εν ώψη και των δημοτικών, δημαρχιακών και τα λοιπά εκλογών που θα ακολουθήσουν. Έχω δει και ανθρώπους με τα λύπης μου να είναι πραγματικά, πώς να το πω τώρα, πιο αντίπαλοι πεθαίνεις, να περπατάει ο ένας και να βρίζει τον άλλον με σχρούς χαρακτηρισμούς σε κεντρικές πλατείες και στη δεύτερη Κυριακή, επειδή ακριβώς δεν έχουν άλλη λύση, να πηγαίνουν και να γλύφει τον άλλον να γίνουν συνεταιράκια. Θέλω να πω ότι για μένα, άσχετα από τα χρώματα, αυτούς τους δύο ανθρώπους, τώρα δεν λέω περιοχή κτλ., δεν θα τους ψήφιζα ποτέ. Γιατί όταν ένας άνθρωπος για μένα, μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας, κάνει τέτοια κολοτούμπα και από εκεί που σου τραβούσε το χαλί έρχεται και στο στρώνει για να περπατήσεις, σημαίνει ότι δεν μπορώ να έχω εμπιστοσύνη στο λόγο, στα θέλω και σε αυτά που αυτός ο άνθρωπος πρέπει και τάζει ότι μπορεί να κάνει. Ήταν εμένα μου τάζεις ότι άμα θα με αλλάξει όλη τον Πειραιά και μέσα σε μια εβδομάδα αυτόν που σε έβριζε πας και τον εγλύφεις, τότε εγώ πώς να είμαι σίγουρος, δεν τα λέω έτσι δεν είναι, ότι εμένα θα μου πραγματοποιήσεις αυτά για τα οποία σε ακολούθησα. Απλά το λέω προς συμμόρφωση κάποιων ανθρώπων, γιατί η κολοτούμπα, παιδιά, πρέπει να σταματήσει, γιατί η Ελλάδα κοντεύει να καταστραφεί από τα υπόγεια και τις κολοτούμπες. Λοιπόν, όμως ζούμε σε μια περίοδο, την τελική σας έτσι φάση, που ο κάθε ένας από εσάς, ανεξαρτήτου παράταξης, κόμματος, χρώματος, έχει βάλει κάποιους στόχους, τους οποίους θα ήθελε μέσα από την εκλογή του να πραγματοποιήσει. Και εμένα οι στόχοι σου με ενδιαφέρουν να ακουστούν, γιατί ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος πραγματικά αγαπάς τον συνάδελφο, τον μεγάλο, τον ηλικιωμένο, τον δικό μας άνθρωπο, τον διπλανό, τον, να πω, τον μεροκαματιάρη, τον άνθρωπο τον καθημερινό, και θέλω να μου μιλήσεις γι' αυτό πιο πολύ. Δηλαδή, αύριο ζούμε την ημέρα εκείνη που ακούς το όνομά σου στους πρώτους ψήφους σαν υποψήφιος Α Πειραιά, υποψήφιος βουλευτής. Τι είναι αυτό που ο Κώστας ο Νιζάμης θέλει να πετύχει? Τι είναι αυτό που θέλει να δώσει? Αυτό που δώσαμε τόσα χρόνια με αυτή τη διαδρομή που έχουμε στην κοινωνία είναι η σταθερότητα στα πιστεύω μας και στις αξίες μας. Εμπλακήκαμε στην πολιτική από αγανάκτηση. Αυτή που είπατε ότι... Αυτή που πέρασε ως απλός πολίτης. Ακριβώς. Αυτό το δίλημα που έχεις εσύ και το καταγράφεις πολύ σωστά και μακάρι να το καταγράφαν όλοι, ότι σήμερα είμαστε εδώ και αύριο είμαστε εκεί, αυτοί θα τους δείσει ότι είναι οι επαγγελματίες πολιτικοί, αυτοί που ζουν μέσα από το κράτος. Εμείς δεν έχουμε πάρει ποτέ από το κράτος μια δραχμή. Και εγώ προσωπικά, σαν Νιζάμης, δεν θα δεχτώ και δεν θα καταδεχτώ ποτέ να πάρω μια δραχμή. Αν θέλετε να σας πω και ένα παράδειγμα, είμαι χρόνια ασφαλισμένος, δεν έχω πάρει ούτε μια ασπιρίνη από το κράτος. Δεν έχω πάει ποτέ σε νοσοκομείο και, και δεν έχω επιβαρύνει ποτέ το κράτος. Ούτε μια δραχμή. Δεν θα καταδεχτώ να πάρω και σύνταξη. Δεν θέλω από το κράτος να πάρω τίποτα. Αυτοί όλοι οι κολοτούμπες και τα ουράνια, τα όξα, τα πολύχρωμα είναι άνθρωποι που ζουν μέσα από την πολιτική. Εγώ δεν έχω λόγο να ζήσω μέσα από την πολιτική. Ζήσε από τη δουλειά σου και δουλεύει σκληρά. Έχω μια διαδρομή. Με εκτιμάνε αριστεροί, δεξιοί, πράσινοι, κόκκινοι, οι πάντες και τα πάντα. Έχω προσφέρει στην κοινωνία και θέλω να προσφέρω. Θέλω να δω ένα Πειραιά καθαρό, θέλω να δω ένα Πειραιά σε τάξη, θέλω να δω ένα Πειραιά που να κυκλοφοράνε τα παιδιά και να μην φοβούνται. Θέλω να δω ανθρώπους μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, Πειραιώτες, καταξιωμένοι. Έχουμε ένα δήμαρχο ο οποίος δεν έχει κάνει ούτε μια την εκτέλεση σε μια διαμονή ξενοδοχείου στον Πειραιά. 8 χρόνια δήμαρχο, τον φέρανε,
Θα κατέβαινε ποτέ αυτός ο δήμαρχος στον Πειραιά να κάνει το δήμαρχο? Όχι. Τον φέρανε, τον βάλανε. Δεν είναι κακό να είσαι υπάλληλος. Κακό είναι να κάνεις τον δήμαρχο. Και να θέλει τώρα τρίτη τετραετία. Έχει καταστραφεί ο Πειραιάς. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Μου είπες πριν λίγο να κυκλοφορούν τα παιδιά μας χωρίς να φοβόνται. Επειδή δεν το έχω ζήσει, εσύ όμως ζεις εκεί και το ζεις πολύ διαφορετικά. Οι απειλές, να το πω έτσι, στον Πειραιά έχουν τα τελευταία χρόνια αυξηθεί τόσο πολύ? Για κάποιες περιοχές των Αθηνών ξέρω, για κάποιες περιοχές των δυτικών προαστίων ξέρω ότι φοβόνται τα παιδιά να παίξουν, να βγουν, να πάνε στο σχολείο μόνα τους. Και στον Πειραιά υπάρχουν κρούσματα και υπάρχουν γενικότερα τέτοιες απειλές στην καθημερινότητα των παιδιών. Ας το δούμε μέσα από τα σχολεία. Δεν υπάρχει καθόλου τάξη στα σχολεία. Υπάρχει ένα μπούλινγκ από παιδιά τα οποία έχουν μια. Ακόμα και σε ιδιωτικά σχολεία, ακόμα και σε καλά σχολεία. Εκεί γίνονται. Ναι, ναι. Τα ακούω. Έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών να καπνίζουν από 12 χρονών ή τσιγάρο ηλεκτρονικό. Ίδιο είναι. Ναι, δεν θα τολμήσω να πω ναρκωτικά, γιατί ο σκοπός μας με το καράβι αυτό είναι να κάνουμε μια απεξάρτηση. Αλλά όταν κάνεις απεξάρτηση, δεν έχει νόημα όταν κάποιος πια είναι εκεί. Πρέπει να, πριν αρρωστήσει, να τον κάνουμε υπεύθυνο. Δεν επιτρέπεται στην Ελλάδα εμείς να έχουμε ναρκωτικά ή αλκοολισμό. Γιατί ξυπνάμε το πρωί και βλέπουμε μια ακρόπολη, ξυπνάμε το πρωί και έχουμε έναν ήλιο, ξυπνάμε το πρωί και έχουμε μια θάλασσα. Ή αν κοιτάξουμε ψηλά, θα δούμε το χιόνι. Εμείς δεν έχουμε λόγους να έχουμε ψυχολογικά προβλήματα. Δυστυχώς όμως τα ηλεκτρονικά, ο τρόπος ζωής και αυτή η ξεφτύλα της πολιτικής, αν θέλετε, κατάντησαν τον ελληνικό λαό εξαρτημένο ή από δόση ή από δανεικά. Ή από ναρκωτικά. Δυστυχώς η μάστιγα του αιώνα είναι τα ναρκωτικά. Δυστυχώς τα νέα παιδιά, και το λέω με τα λύπης μου, όπου το συναντώ και εγώ με τόσο κόσμο που μιλάω, θεωρούν ότι ο μόνος τρόπος να ανταπεξέλθεις σε όλα αυτά τα προβλήματα που οι υπόλοιποι μας έχουν δημιουργήσει ολονών της καθημερινότητας είναι και τι να κάνω, σάμπος δουλειές υπάρχουν, σάμπος αυτό υπάρχει, σάμπος το ένα το δίνουν, σάμπος εγώ θα έχω μέλλον, και το ρίχνουν λοιπόν δυστυχώς εκεί. Άρα ο πρώτος σου σκοπός και στόχος είναι τη νέα γενιά να τη βοηθήσεις, αυτό καταλαβαίνω, να τους δώσεις νόημα στη ζωή, να τους δώσεις ένα νόημα, να βάλουν ένα σκοπό και να προχωρήσουν, και αν γίνεται να φύγουν από αυτές τις καταστάσεις. Ο Κώστας, περπατώντας στον Πειραιά, περπατώντας στα στενάκια του Πειραιά, στους δρόμους του Πειραιά, θα ήθελε να αλλάξει κάτι, αν μπορούσε, στην μορφή αυτή του γνωστού σε όλους πλέον Πειραιά. Θα ήθελα να τα αλλάξω όλα. Και ήθελα να τα αλλάξω όλα με μια εθελοντική εργασία και μια εθελοντική προσφορά. Σαν δήμαρχος, σαν εκλεγό, δεν θα πάρω ποτέ μισθό. Και δεν θα δεχτώ να πάρει. Ναι, και δεν θα πάρει και κανένας δημοτικός σύμβουλος μισθό. Είμαστε αμισθοί. Είμαστε κοινωνία του Πειραιά που θέλουμε να κάνουμε τον Πειραιά. Αν εγώ κατεβαίνω να γίνω κάτι στα 70 μου, να κάνω τον δήμαρχο και να πάρω μισθό, τότε έχω αποτύχει στην κοινωνία. Έχω 5 παιδιά. Έχω εγγόνια. Θέλω να δω ένα Πειραιά καθαρό. Ένα Πειραιά που ο επισκέπτης θα μπαίνει και θα αισθάνεται ότι είναι σε μια πόλη, σε ένα λιμάνι, στο πρώτο λιμάνι της χώρας, και έχει μια εκτίμηση, να τον αφήσω να παρκάρει. Έρχεται ο άλλος από τη Θεσσαλονίκη, έρχεται από την Αθήνα, αν θέλετε, έρχεται από το Παγκράτη. Και σε 5 λεπτά τον γράφω. Όχι. Ο επισκέπτης έχει δικαίωμα να καθίσει 2-3 ώρες, να του προσφέρω εγώ το πάρκινγκ του. Να καθίσει, να πιει τον καφέ του, να συμμετέχει. Το πάρκινγκ βέβαια στον Πειραιά το ξέρεις, γιατί και εγώ χτες κατέβηκα πάλι για δουλειές. Συγγνώμη, την Πέμπτη κατέβηκα για δουλειές. Το πάρκινγκ στον Πειραιά είναι πραγματικά, πολλές φορές παίρνω ταξί, αφήνω το αυτοκίνητο κάπου πιο μακριά και παίρνω ταξί να με πάει και να με γυρίσει, γιατί λέω μέχρι να βρω πάρκινγκ και μέχρι να βρω ακόμα και τα πληρωτικά πάρκινγκ, που επειδή όλος ο κόσμος πάει εκεί, κάποιες φορές έχω περάσει και μου λένε γεμάτο, είναι δυσβάσταχτο πρόβλημα. Έχουμε μια δημοτική αστυνομία στον Πειραιά, η οποία τι κάνει, πάει και γράφει τον Πειραιώτη ή τον επισκέπτη, και μετά πάει ο άλλος και παρακαλάει τον κάθε δημοτικό σύμβουλο να του κλείσει την κλήση και μετά να τον ψηφίσει. Όχι, η δημοτική αστυνομία απογορεύεται να γράφει. Ακόμα και η τροχέα κατ' εντολήν του δημάρχου απογορεύεται να δίνει κλήση στον Πειραιά. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι και έχουμε τρόπο να το λύσουμε. Το και το πληροφοριακό του Πειραιά, αλλά και το πάρκινγκ. Πώς θα δουλέψει το μαγαζί? Όταν ο άλλος κάνει 15 σβούρες να πάει το παιδί στο φροντιστήριο γιατί φοβάται με το διάσωνα στον δρόμο ή το χάσει ή τη γιαγιά στο νοσοκομείο, και έρχεται η άλλη με τη σφυρίχτρα για σου λέει βρου, αυτός δεν είναι πειράς. Σίγουρα χρειαζόμαστε μια καλυτέρευση στο να κυλήσουν όλα πιο ήρεμα, αλλά έχεις και μεγάλο δίκιο, γιατί πραγματικά
Ο λόγος που και εγώ δεν κατεβαίνω πια για ψώνια στον Πειραιά. Θυμάμαι ότι παλιότερα, σαν παιδί που πήγαινα και στο πανεπιστήμιο, περνάγαμε όλοι τη Σωτήρος να ψωνίσουμε τα παπούτσια, τα ρούχα. Πανηγύρι. Πλέον, πες σε έναν άνθρωπο να κατέβει στη Σωτήρος για ψώνια. Σου λέει, άστο, τι λες, από το ίντερνετ καλύτερα. Γιατί μέχρι να βγει να παρκάρει, μέχρι να κατέβει να φτάσει. Θέλω να πω όμως ότι ζουν πολλές οικογένειες και από τα μαγαζιά. Μου αρέσει αυτό που είπες, ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση για το πάρκινγκ για να έρθει και ο κόσμος ξανά στα μαγαζιά του Πειραιά. Γιατί τώρα πολλές φορές που περνάω με τα μάξι, εντελώς περαστικός, όχι να σταματήσω, βλέπω τα μαγαζιά άδεια. Κλείνει μαγαζιά κεντρικά του Πειραιά που κλειστά. Τα ήξερα χρόνια είναι άδεια. Άδεια και κλειστά στη Σωτήρος. Δεν επιτρέπεται ο εμπορικότερος δρόμος του Πειραιά να είναι κλειστός και να είναι γυφταριό, σκουπίδια. Ξέρετε τι συμβαίνει. Και αυτό το έχω δει. Ναι, όταν η εξουσία παρκάρει εκεί που θέλει, κατεβαίνει εκεί που θέλει, δεν μπορεί να συμμετέχει στον πόνο και στην αγωνία του κάθε πολίτη, του κάθε δημότη, πώς θα κυκλοφορήσει. Όταν ο άλλος πάει το παιδί του με το λεωφορείο το ιδιωτικό ή με τον οδηγό ή με τον σωματοφύλακα, δεν μπορεί αυτός να. Δεν μπορεί να καταλάβει εννοείς τα προβλήματα των αλλωνών. Δεν έχει. Το παιδί γιατί κάνει bullying ή γιατί είναι επιθετικό ή γιατί είναι αρνητικό στο σχολείο. Πηγαίνετε σε ένα σχολείο του Πειραιά να δείτε το πρωί τι γίνεται. Περνάει το τρόλεϊ, περνάει το τραμ, περνάει το σκουπιδιάρικο, περνάνε οι διανομής και μετά κορνάρει όλος από πίσω με αγωνία να κατεβάσει το παιδί του για να πάει στη δουλειά του. Όχι. Εγώ, αν μπω δήμαρχος, όλοι οι εργαζόμενοι στον Πειραιά, σε όλες τις υπηρεσίες που έχουν παιδιά, θα πηγαίνουν 9 η ώρα. Για να μπορεί άλλη με άνεση και η μάνα και ο πατέρα να πάει το παιδί του, αν δεν έχει την αγωνία. Μπήκε το παιδί μέσα, δεν μπήκε. Να πάει να το πάρει. Δεν τη θέλω εγώ να είναι 8 η ώρα στο Δήμο ή σε κάποια υπηρεσία του Πειραιά με την αγωνία το παιδί τι έγινε ή τι θα σχολάσει το παιδί. Η μάνα θα είναι το νούμερο ένα της προστασίας του Πειραιά, είτε στην πολιτική αν εκλεγώ, είτε στο Δήμο. Θα έχει σεβασμό. Δεν υπάρχει περίπτωση μάνα στον Πειραιά να πεινάσει, να είναι άνεργη και να μην έχει να ταΐσει το παιδί της. Ποια πολιτεία είναι αυτή και ποιος δήμος είναι αυτός που όταν έχει μια μάνα πεινασμένη, που έχει μια μάνα που ζητιανεύει, που έχει έναν πατέρα που τον συζήτειο. Εμείς είμαστε αντιόντως συζήτειων. Θα εργαστούν όλοι. Ο Χριστούλης είπε ο εργαζόμενος εστιατό. Μοιράζαν τώρα τσάντες το δίδυμο. Ναι, κοίταξε, αυτό γίνεται για πολλούς ανθρώπους και σε πολλές περιοχές. Δυστυχώς γίνεται 1-2 φορές το χρόνο, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, άντε και ένα καλοκαίρι. Άμα με δύο τσάντες μπορεί μια οικογένεια να βγάλει το πρόβλημα όλη τη χρονιά. Όχι. Αυτό είναι υποκριτικό και είναι και αντιχριστιανικό. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Το κάνουν μόνο και μόνο για τους ψήφους. Να, δώσαμε σακούλα. Όχι, ρε φίλε. Δεν θέλω εξαρτημένο. Εσύ δεν θέλεις εξαρτημένους, θέλεις ανθρώπους δυναμικούς, ανθρώπους που μέσα από την προσφορά και τη δουλειά που θα τους δώσετε θα νιώθουν και ενεργοί. Γιατί ξέρεις, ο άνθρωπος όταν νιώθει εξαρτημένος, όταν νιώθει εξαρτημένος χάνει την αξιοπρέπειά του. Όταν ξέρει ότι θα πρέπει να έρθει κάθε Παρασκευή να του δώσει την τζαντούλα, δεν έχει νόημα και σκοπό στη ζωή. Και όταν ο άλλος δεν έχει νόημα και σκοπό, μπορεί να παίρνει να φάει το ρύζι του, τα μακαρόνια, το ψωμί του, το κρέας του, αλλά νιώθει ανήμπορος. Και οι άνθρωποι για μένα που νιώθουν ανήμποροι, κάποια στιγμή αρχίζουν ψυχολογικά και δεν αποδίδουν και κάποια στιγμή αρχίζουν όλα τα άλλα προβλήματα. Άρα η δικιά σου ιδέα, όπως και μέσα από το πλοίο που ήθελες να ολοκληρώσεις, ήτανε να δώσεις σκοπό και νόημα να νιώθουν όλοι καλά, να νιώθουν δραστήριοι, να νιώθουν ότι δουλεύουν, να νιώθουν παραγωγικοί. Αυτό λοιπόν θέλουμε να δώσουμε. Αυτό θέλω. Εγώ στα σχολεία του Πειραιά θα διαμορφώσω καινούριες καταστάσεις. Πώς θα πηγαίνει το παιδί το προσχολείο για να είναι έρημο, να μην βλέπει το πατέρα του με νεύρα, να μην έχει πρόβλημα να φάει μια τυρόπιτα και να πει ένα γάλα. Μπορώ σε κάθε σχολείο να εξασφαλίσω μια τραπεζαρία και αν επιστάτη, που όλα τα παιδιά έχουν, δεν έχουν λεφτά, να περάσουν να το πάρουν. Να μην γίνει διάκριση. Να μην νιώθει το παιδί άσχημα αυτό που θα φάει μια τυρόπιτα γιατί δεν έχει ο μπαμπάς του να του δώσει. Ναι. Όχι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, ναι. Και. Αυτό πρέπει να τονίσουμε και αυτό πρέπει να λύσουμε. Και μέσα από τη δουλειά, τα 20 ευρώ και τα 25 που χρειάζεται κουτσάστρα μια οικογένεια να ψιλοπεράσει, να φάει ένα κιλό κιμά με ένα κιλό μακαρόνια και να πάρει ένα γιαούρτι και ένα γάλα, θα το δώσω μέσα από τη δουλειά. Ο Πειραιάς έχει πάρα πολλές δουλειές να κάνει και πάρα πολλές ανθρώπους οι οποίοι καλομαθαίνουν στην τελική, στη σακούλα, φυλάνε το χέρι του παπά. Όχι, εγώ τον παπά δεν θέλω να τον φιλήσω στο χέρι. Θέλω να μου δώσει την εμπιστοσύνη και το σεβασμό που πρέπει να του δώσω.
Δεν θέλω τον παπά 8 ώρα το πρωί να κάνει κυριελέισον στην Ευαγγελίστρια ή στον Άγιο Νικόλα. Θέλω τον παπά να πάει το πρωί γύρω-γύρω από τα σχολεία με το ράσο το σηκώσει να συνοδέψει τα παιδιά. Αυτά που η μάνα του είναι αναγκασμένη να τα παρατήσει στον δρόμο για να πάνε μόνα του. Θέλω να πάει να πει την προσευχή. Και του το είπα του παπά στον πειρά. Μου λέει, ξέρεις, λέει τώρα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όχι, δεν γίνονται. Να πάει κι α γίνονται και ο Χριστός. Τον ανεβάσαν στο γαϊδούρι, τον φτύσαν, τον ήσαν. Είναι όμως ο Χριστός. Πρέπει να δώσουμε παραδείγματα. Πρέπει και να είμαστε και αυστηροί. Σαφώς. Πάντως και αυτό που είπες μου θύμισε και δικές μου έτσι καταστάσεις που πολλές φορές παίρναμε εμείς το κολατσό μας ή ξέρεις που πάνε οι γονείς και πληρώνουν το, την καντίνα, την καντίνα και λέει ότι πληρώνω ένα εβδομάδα ό,τι θέλει το παιδί μου να πάρει. Πολλές φορές μου θυμίζει καταστάσεις που πολλές φορές παίρναμε εμείς, ας πούμε, στο πρώτο διάλειμμα το κρουασάν μας ή το τόστ και βγαίνανε από τότε, φαντάσου τώρα πια στην κρίση, βγαίνανε παιδάκια που για το χύψη λόγο οι γονείς τους δεν τους είχαν δώσει, δεν είχαν ή δεν μπορούσαν. Το πιστεύεις ότι θυμάμαι και εγώ και κάποιες φίλες ότι ή το κόβαμε στη μέση γιατί βλέπαμε ένα παιδάκι να κοιτάει σαν να μην, όχι σαν να λέει δεν έχω, ή το έβασα στην τσάντα και το γύρναγα και μου λέγανε πάλι δεν το έφαγες. Και εξηγούσα ότι πήγα να το φάω και με κοίταζε ένα άλλο παιδάκι και ντράπηκα. Δηλαδή αυτό το 2023 είναι τρομερό να το νιώθουν τα νέα παιδιά και τα παιδάκια στα σχολεία να κάνουν διάλειμμα και κάποια παιδιά να έχονται με τα πατατάκια και τα γαϊδάκια και, και κάποια παιδάκια να τα βλέπω στη γωνία και να μην έχουν. Και, παιδί... και μπράβο, ειδικά για τα παιδιά, για μένα είναι το μέλλον μας τα παιδιά. Να δώσετε ό,τι περισσότερο για αυτά τα παιδιά, για να έχουν μέλλον. Αν καταστρέψουμε την παιδεία μας, που την καταστρέφουμε σιγά και σταθερά, τότε δεν έχουμε μέλλον σαν κράτος. Καθόλου, τίποτα. Αυτό που μου θυμήσατε είναι και τα δικά μου βιώματα. Εγώ συνόδευα ένα παιδί που ήμουν λιγάκι πιο μεγάλος και λίγο, για να σπάσουμε τον μπισκό του στη μέση που του έδινε ο πατέρας του, είχε τότε κάτι μπισκότα, μου ξυπνήσατε αναμνήσεις. Έτσι ακριβώς το θυμάμαι και εγώ. Μου έδινε το μισό. Γιατί εγώ ήμουν από μια φτωχική οικογένεια. Αλλά είχαμε μια αξιοπρέπεια. Μπορεί να το πατέρα μου μας να τα τρύπει. Ήταν καθαρό. Είχαμε ένα καθαρό μέτωπο. Σεβόμουν και εκτιμούσα τον πατέρα μου, τον ονό μου, τον παπά, τον δάσκαλο. Τώρα έχουν ισοποιηθεί τα πάντα. Δεν έχουμε δικαίωμα να καταστρέψουμε άλλη γενιά. Και σε αυτές τις εκλογές, κύριε Πετρίδη, έχουμε μια ευκαιρία μόνο. Να καταδικάσουμε και να συντρίψουμε τα κόμματα της εξουσίας που έχουν όλη ευθύνη για την κατάδεια της Ελλάδας. Δεν μπορούμε να χρωστάμε 400 δις. Αυτό το έχουν πει όλοι. Ναι, δεν φταίει μόνο δεν μπορούμε να έχουμε εξαφανίσει τις βιομηχανίες μας. Δεν μπορούμε να τα πάντα είναι εισαγωγής. Προχθές το Δημοτικό Συμβούλιο στον Πειραιά καμαρώνανε γιατί μπήκανε 500.000 κοντέρνες στον Πειραιά. Όχι. Αυτή είναι η καταστροφή. Το πόσα κοντέρνες βγήκαν από την Ελλάδα. Η εξαγωγή εμένα με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει το πόσα κινέζικα ή οτιδήποτε άλλα προϊόντα μπήκαν στον Πειραιά. Γιατί κλείσαμε την βιομηχανία. Ούτε κάλτσες δεν έχουμε, κύριε Πετρίδη, στον Πειραιά. Πήγα προχθές να αγοράσω και είναι όλα τουρκικά. Από τα εσώρουχα μέχρι τις κάλτσες, μέχρι τα μπουκάμισα. Που είχατε τεράστια εργοστάσια και... Να πούμε ονόματα, να πούμε για το Λαύριο ή για τη Νέα Ιωνία που όταν βγαίνανε οι εργαζόμενοι στον δρόμο γινόταν πανηγύρι. Και τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Τα πάντα σε μεγάλα κτίρια του Πειραιά που ήταν ιστορικά, τα βλέπω πια πραγματικά ξενίκιαστα, ρημαγμένα έτσι εκεί στις γέφυρες που κατεβαίνουν να πάω στο λιμάνι, που ήταν κτίρια τεράστια με φοβερή ιστορία. Πολλά τα βλέπω κλειστά, ρημαγμένα. Η Ρετσίνα, θυμάσαι, ήταν με τα εργοστάσια. Σαν παιδί, που περνούσα να πάω και στο σχολείο να πάω. Υπάρχει ένα σχέδιο, φοβάμαι, το οποίο έχει μπει σε εφαρμογή και ίσως να μην το προλάβουμε, ότι ο Πειραιάς πρέπει να σταματήσει να είναι πόλη, αλλά να είναι πύλη. Δεν το θέλουν τον Πειραιά με δημότες, δεν το θέλουν με νοικοκυρέους, δεν το θέλουν με σχολεία, δεν το θέλουν με τίποτα. Θέλουν απλά να είναι είσοδος έξοδος, αν παραμείνουν οι Κινέζοι στον Πειραιά. Εγώ θα δώσω μια μεγάλη μάχη να φύγουν ή τουλάχιστον μέσα από τα δρόμενα του Πειραιά. Δεν μπορεί ο Κινέζος να σχεδιάζει την πόλη του Πειραιά. Μπορεί να πάει κάπου αλλού να φέρει τα κοντέρν του και να τα πάρει και να τα αφήσει και να κάνει ό,τι θέλει. Στον Πειραιά δεν έχει καμία σχέση. Βλέπει τον Δήμαρχο και όλους να συνεργάζονται με τους Κινέζους, να κάνουν το ένα, να κάνουν το άλλο. Όχι. Ο Πειραιάς είναι ένας Δήμος και πρέπει να μην ανήκει σε κανένα πολιτικό κόμμα. Κανένας Δήμαρχος δεν θα πρέπει να έχει την υποστήριξη κανένας πολιτικό. Υπάρχει η Βουλή και υπάρχει το καφενείο. Ο Δημοτικός Σύμβουλος και ο Δήμαρχος θα πρέπει να είναι Πειραιώτες, να έχουν ζήσει τουλάχιστον 10 χρόνια. Δεν μπορεί να έρχεσαι χωρίς να ξέρει τον Πειραιά, να δικεί τον Πειραιά. Μπορώ εγώ να πάω στο Χαλάτρι να κάνω τον Δήμαρχο? Μα δεν ξέρω την περιοχή. Εγώ δεν μπορώ δεν ξέρω να πω και το Δημαρχείο. Και έρχεται ο άλλος τώρα 8 χρόνια και προηγούμενα ο άλλος γκλάμουρ. Άμα δείτε και το ψηφοδέλτιο του Πειραιά νικητή, θα δείτε ονόματα που ήρθαν και πήραν τους ψήφους και φύγανε.
Φύγαν. Δηλαδή αυτό είναι μια κατάντια. Συγγνώμη, τελειώνω. Εμένα η εμπλοκή μου στην πολιτική είναι να βοηθήσω ένα πατριωτικό κόμμα που έχει έναν πρόεδρο, τον κύριο Φιετζόγλου, ο οποίος δεν πάει ούτε για μισθό, ούτε για αυτοκίνητο, έχει το ελικόπτερό του, έχει την επιχείρησή του, έχει τις σωματοφύλακες του, από την τσέπη του δεν πάει να πάρει. Κατεβαίνει και αυτός από γαλάκτηση. Και εμείς πλαισιώσαμε αυτόν τον άνθρωπο να μπορέσουμε να φωνάξουμε και να πούμε ότι παιδιά, αλλάζουμε ή διαλύουμε. Δεν έχουμε άλλο περιθώριο. Άλλη επιλογή. Αν αυτές οι εκλογές δεν καταγράψουν τα ποσοστά τα πραγματικά των μεγάλων κομμάτων και αν δεν τιμωρηθούν αυτοί, δεν μπορεί να αλλάξουμε. Η Τουρκία πριν 20 χρόνια έκανε την επανάσταση. Αν δείτε όλο το πολιτικό παλιό κομματικό της Τουρκίας, έφυγε. Όλα τα ονόματα εκείνα. Και βγήκε αυτός τώρα που είναι εδώ και εμείς αρχίζουμε και πάλι τον γλύφουμε. Αυτός που μας απειλούσε προχθές θα έρθει νύχτα, θα έρθει κολυμπώντας. Δυστυχώς όμως ο Έλληνας έχει μόνο ένα μεγάλο κακό, ότι ο Έλληνας γρήγορα ξεχνάει. Και αυτό πρέπει να αλλάξει για μένα, γιατί όσο γρήγορα ξεχνάει ο Έλληνας, τόσο γρήγορα ξεχνιέται και η ιστορία. Και αν η ιστορία της Ελλάδας, που είναι κέντρο πολιτισμού, δεν έχει αυτά που πρέπει, αυτά που της αξίζουν και ξεχαστεί, τότε σαν Έλληνες έχουμε τελειώσει. Εγώ θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία. Πιστεύω ότι ο κόσμος αυτό εισπράττω και μέσα από τα δύο διαφορετικούς κόσμους που επικοινωνώ κάθε μέρα, τον καλλιτεχνικό αλλά και την καθημερινότητα από τα μαγαζιά. Θέλω να πω ότι ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Ο κόσμος θέλει την αλήθεια, θέλει τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας. Όλα αυτά τα θεαθήνε και όλα αυτά τα πολλά φώτα, η ιστορία και μέσα από τα τηλεοπτικά τα ακούς, έχει δείξει ότι όλα αυτά τελικά είναι εκμετάλλευση. Υπάρχουν άνθρωποι που πάνε στη φυλακή, τρόπος του λέγει, ίσως στέλνουν 50 χαρτιά γιατί χρωστάς δύο δόσεις του δανείου σου, που δεν έχεις να τις πληρώσεις γιατί πλέον βγάζεις 400 ενώ έβγαζες 900. Και υπάρχουν άλλοι που έχουν κατακλέψει όλο το κράτος με αποδείξεις και κυκλοφορούν με τη Μαζεράτη και με τη Λαμπορκίνη και κανείς δεν τους πειράζει. Ο κόσμος έχει αγανακτήσει. Και εγώ αυτό που παρακαλώ για την Ελλάδα, όποιος και από όποιο μέρος, τόπο, περιοχή, ό,τι και αν είναι σε όλες τις εκλογές τώρα, τις επόμενες, μεθεπόμενες και παντού, είναι να ακολουθήσετε αληθινούς ανθρώπους, ανθρώπους διπλανής πόρτας, γιατί πολλές φορές λέμε, αχ, πάλι κατέβηκαν. Εμείς τοποθετούμε τους ανθρώπους στη θέση αυτή, εμείς τους δίνουμε τη δύναμη να μας τα κάνουν, εμείς μπορούμε και να τους αποκαθιλώσουμε. Γι' αυτό σκεφτείτε καλά ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία να δοθεί ένα τέλμα σε όλα αυτά τα οποία περνάτε και για όλα αυτά που όταν με συναντάτε μου λέτε η κόρη μου χωρίς δουλειά, ο γαμπρός μου δεν βρίσκει ένα στασίδι στο νοσοκομείο κύριε Πετρίδη και είναι 1,5 μήνα και περιμένει έξω για να βρει δωμάτιο και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή επιτυχία, ελπίζω μέχρι τότε να τα ξαναπούμε, ξέρω ότι τρέχεις και ο αγώνας σου είναι μεγάλος, αυτό που σε τιμάει και το λέω όχι επειδή σε γνωρίζω προσωπικά, ότι πραγματικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος από τις 5 ώρα το πρωί δουλεύει. Ενώ θα μπορούσε, σας το λέω εγώ που το ξέρω, και να μην δουλεύει, θα μπορούσε να κάνει διακοπές στον Μπαλί. Δόξα τω Θεώ, έχει τη δυνατότητα. Δουλεύει από τις 6 το πρωί. Και πολλές φορές με παίρνει και μου λέει, Αλέξανδρε, κοίτα πως είμαι, 10 η ώρα το βράδυ, που ήταν να έρθει στο μαγαζί να φάει κάτι, να πιει ένα κρασάκι. Τώρα γύρισα από τις 5.30 που σου έστειλα το μήνυμα ότι σήμερα το βράδυ θα έρθω. Είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να δουλεύει και 12 και 13 ώρες και σε καταστάσεις δύσκολες. Αλλιώς δεν θα ήταν αυτός ο άνθρωπος που ήταν. Καλή επιτυχία, να είσαι καλά, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Έτσι ξεκίνησα, πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με Ολυμπία Ψαρού για τα νέα του Instagram, να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Αλλά η ανθρωπιά σε αυτή την εκπομπή έχει πάντα τον κύριο λόγο. Αυτό να μην το ξεχνάτε ποτέ. Κοσμοχρώμ, για να αντέχουν στο χρόνο. Πλαστικό και ακριβικό οικολογικό χρώμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Υβριδικό μονοτικό με δεκαετή εγγύηση τελευταίας τεχνολογίας. Χρώματα αθλητικών δαπέδων. Πατητή τσιμεντοκονία για πολυτέλεια και ομορφιά. Και καλλιτεχνικά χρώματα κυμολίας all times σε μεγάλη ποικιλία. Κοσμοχρώμ, του κόσμου τα χρώματα.
Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Jumping out the gym, I say you better get your aim right. I said you better get your aim. I just left the flight, it's been a long day. Hey, I can get you right, but in the wrong way. Hey, baby, shout out to your mama for the DNA. Hey, I bet you gon' follow suit if I lead the way. Tell me in the dark red room with the candles lit. Lingerie, all systems go, can you handle it? Honest, babe, I don't make a promise that I can't keep. Real shit, so I promise when you leave, you'll have trouble walking straight. And ooh, not to mention, I'm heavy with the tension. Keep my money close, but I always pay attention. Now kiss me like you mean it, put you in my position. And shout out to the girls who don't know everything they missing. Δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής και έτσι εμείς εδώ συνεχίζουμε. Η καθημερινότητα όμως έχει και Instagram. Και το Instagram είναι πλέον εκείνο το μέσο το οποίο ουσιαστικά μας φέρνει πιο κοντά σε ανθρώπους που ίσως δεν μπορούμε να τα πούμε πολύ εύκολα στο τηλέφωνο και να μάθουμε την καθημερινότητα, τα νέα τους, αλλά και τι ακριβώς συμβαίνει σε όλο τον κόσμο από άκρη σε άκρη. Αυτά όλα διαστόματος βεβαίως Ολυμπίας Ψαρού που έχει αναλάβει να ξεσκεπάζει τα νέα του Instagram που πολλές φορές μας ξεφεύγουν. Γιατί να σου πω και κάτι, δεν μπορείς και με τόσους followers που έχεις ή που σε ακολουθούν να βλέπεις τα πάντα. Πολλές φορές και μου βγαίνουν κάποιες δημοσιεύσεις, είναι θέμα αλγορίθμου, που λέω καλέ, πότε έγινε αυτό και διαβάζω από κάτω. Πριν 9 μέρες. Και εμένα μου βγήκε σήμερα. Ναι. Πριν 22 μέρες. Και εμένα μου βγήκε σήμερα. Εννοείται. Άρα κάτι χρειάζεται... την επικαιρότητα θα χάσουμε κάθε φορά. Ναι, εννοείται. Δεν μπορούμε αμέσως. Συνέχεια να είμαστε παρόν σε όλα. Άλλος έχει προσωπική ζωή. Άλλος έχει και τη δουλειά του να βγει έξω, να μπει δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω. Αλλά γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ πέρα. Για να τα ξεσκεπάσουμε και να τα λέμε. Όλα. Τι γεια σας και χαρά σας. Και από κοντά λοιπόν, σήμερα θα δούμε ωραίες παρουσίες, όμορφες κοπέλες οι οποίες έχουν σχέση με τους δικούς μας, τους Έλληνες τραγουδιστές. Ή υπήρχαν, ή έχει καιρό ας πούμε που υπάρχει αυτό το ειδήλιο, ή είναι λίγο πιο πρόσφατο. Για πάμε να δούμε. Να τα δούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πιο πρόσφατο έτσι ειδήλιο σχέση. Χρήστος Μάστορας, Γαριφαλιά, Καλιφόρνια. Ο Χρήστος Μάστορας, να πούμε ότι είναι ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Μέλισσες και η Γαριφαλιά, Καλιφόρνια έγινε γνωστή από τη συμμετοχή της στο Next Top Model. Πλέον ασχολείται με το Instagram, είναι influencer και έχει και τη δική της επιχείρηση με ρούχα. Μία ερώτηση να κάνω, αν μου διαφεύγει ή κάπου τον μπερδεύω. Ξέραμε προηγούμενη σχέση του Χρήστου Μάστορα. Είχαμε ακούσει. Ναι, ναι, ήταν με μια κοπέλα. Είχαμε πάει μαζί και σε μια βάφτιση, αν δεν κάνω λάθος. Μου διαφεύγει αυτή. Κάτι είχα ακούσει γι' αυτό. Ναι. Πάντως εδώ είναι το νέο όμως. Ναι, ναι. Αυτή είναι η καινούργια σύντροφος του Χρήστου Μάστορα. Να τονίσουμε ότι στην αρχή έτσι λίγο τις σχέσεις τους απέφευγαν τη δημοσιότητα και γενικά νομίζω ότι είναι και ένα ζευγάρι το οποίο δεν θέλει να πολύ προβάλλεται τόσο όσο. Όμως, να φανταστείς, είναι σε σχέση μαζί περίπου ένα χρόνο και το Φεβρουάριο έκανε γνωστό το μοντέλο στις τηλεοπτικές κάμερες ότι βρίσκεται σε σχέση με τον τραγουδιστή και ότι είναι πάρα πολύ καλά. Να τονίσουμε ότι η ασπρόμαυρη φωτογραφία που βλέπουμε, θα τη δούμε σε λίγο, ήταν η πρώτη κοινή φωτογραφία που ανεβάσανε μαζί στο Instagram. Αυτή εδώ πέρα την ανέβασε. Ναι. Και έπειτα η επόμενη φωτογραφία είναι από το πρόσφατο ταξίδι που πήγαν στο Ντουμπάι. Μάλιστα. Την ανέβασε πάλι η κοπέλα. Είναι μαζί, είναι ερωτευμένη. Τι πιο ωραίο από έναν άνθρωπο να είναι ερωτευμένος. Ελπίζουμε να τους πάνε όλα καλά. Ναι, και πάλι έχουν πίσω στο καλό το ότι δεν πολύ προβάλλουν τις σχέσεις τους και νομίζω ότι είναι και κάτι καλό. Και για καλό. Τα μάτια κιόλας, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν χρειάζεται νομίζω και το πολύ. Είναι και κάτι προσωπικό κιόλας, άμα θες. Πάμε να δούμε να το προχωρήσουμε το λοιπόν στο επόμενο. Έχουμε τον Νίκο Οικονομόπουλο.
ο οποίος φαίνεται να είναι ερωτευμένος και να βρίσκεται σε σχέση. Η κοπέλα που βλέπουμε ονομάζεται Ασημένια Καμτσή, είναι μοντέλο και έχει καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα, πώς γνωρίστηκαν με τον τραγουδιστή? Η Ασημένια πρωταγωνιστεί στο τελευταίο βίντεο του τραγουδιστή και εκεί γνωρίστηκαν, εκεί δημιουργήθηκε το ειδήλιο. Να τονίσουμε ότι τα γυρίσματα του τραγουδιού πρέπει δεν πρέπει έγιναν στο Παρίσι, οπότε τι καλύτερο από το Παρίσι να είσαι στο Παρίσι και να ερωτευτείς. Να δημιουργηθεί ένας νέος έρωτας. Εννοείται. Βέβαια, δεν έχουμε κάποιες δηλώσεις ακόμα, γιατί ως γνωστόν ο Νίκος Οικονομόπουλος δεν θέλει να μιλάει για τα προσωπικά του ακριβώς. Αλλά φαίνεται ότι έχει δημιουργηθεί ένα νέο ειδήλιο, το οποίο ελπίζουμε να συνεχιστεί πολύ όμορφα. Και να τονίσουμε ότι πριν λίγες μέρες η κοπέλα μαζί με τους γονείς της είχαν πάει πρώτο τραπέζι πίσω στον Νίκο Οικονομόπουλο. Ατέλειο. Φανταστικά. Για πάμε να δούμε το επόμενο. Επόμενο. Δεν θα μπορούσα να σας αφήσω φυσικά χωρίς Κωνσταντίνο Αργυρό. Άλλοι χάρηκαν, άλλοι στεναχωρέθηκαν τώρα με αυτό το... Το είδα. Ναι. Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε, άνθρωπος είναι και αυτός, πρέπει να βρει τον έρωτα της ζωής του. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Αργυρός φημολογείται ότι εδώ και 3 μήνες έχει σχέση με την Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία είναι 24 χρονών και είναι η κόρη του γνωστού επιχειρηματία Λαντικών. Να τονίσουμε ότι έχει σπουδάσει στην Αμερική και έχει τελειώσει εκεί τις σπουδές της. Της αρέσουν πολύ τα ταξίδια, η γυμναστική, η γιόγκα, πολύ η μόδα. Και επίσης είχαν πάει πρόσφατα μαζί και στην Ιταλία. Δεν έχουμε κάποιο κοινό στιγμιότυπο μέχρι στιγμής, όπως επίσης δεν έχουμε και κάποιες δηλώσεις από τον τραγουδιστή να το διαψεύδει ή να το επιβεβαιώνει. Mm-hmm. Αλλά και ο Κωνσταντίνος Αργυρός γενικά δεν πολύ μιλάει για τα προσωπικά του, δεν του αρέσει να απασχολεί. Μάλιστα. Πάντως, οφείλω να ομολογήσω ότι είναι ωραίο ζευγάρι, ταιριαστό, όμορφη και οι δύο και εντυπωσιακή. Είναι. Πάμε στο επόμενο ζεύγος. Επόμενο λοιπόν και τελευταίο μας ζευγαράκι είναι Πέτρος Ιακωβίδης και Μαριτίνα Ανδριώτη. Διατηρούν σχέση το τελευταίο διάστημα. Πληροφορίες κάνουν λόγο ότι μένουν και κάτω από την ίδια στέγη, ότι συγκατοικούν. Η κοπέλα είναι μοντέλο και influencer και έχουν πολλά κοινά στιγμιότυπα στο TikTok κυρίως. Mm-hmm. Δεν είναι και λίγο αυτό. Όταν βλέπεις πολλά στιγμιότυπα στο TikTok κυρίως, νομίζω ότι... Το λέω γιατί αρκετοί είναι αυτοί που γενικά δεν πολύ δημοσιεύουν κοινές φωτογραφίες. Και εντάξει, για τους θαυμαστές και όσοι ας πούμε αγαπούν Αργυρό, Ιακωβίδη, Οικονομόπουλο ή και κάποιον ηθοποιό, έτσι. Εμείς σήμερα είπαμε για τους τραγουδιστές. Επόμενες φορές θα σας φέρω κι άλλα. Θέλουν να δουν και έτσι ένα κομμάτι από την προσωπική ζωή του αγαπημένου τους καλλιτέχνη. Το καταλαβαίνω φυσικά αυτό. Κι εγώ δηλαδή θα ήθελα, πέρα από το ότι είναι και η δουλειά μου δηλαδή, αλλά και να μην ήταν η δουλειά μου, θα ήθελα έτσι να δω το τέρι ενός αγαπημένου μου τραγουδιστή και αυτά. Άλλοι πάλι δεν θέλουν, ναι. Όχι, εντάξει. Εγώ θα ήθελα να το δω, γιατί ίσα ίσα που χαίρομαι ανθρώπους που αγαπάμε και που ακούμε, διασκεδάζουμε, στηρίζουμε, πώς να το πω, να τους βλέπουμε και ευτυχισμένους στην καθημερινότητα και στην προσωπική τους ζωή. Ναι, αλλά υπάρχουν και άλλοι. Εντάξει, ωραία, και τι να κάνουμε, δηλαδή. Δεν θα ζήσουμε εμείς επειδή κάποιοι δεν θέλουν. Σου λέει, μου πήρε το αμόρα. Εντάξει, καλά. Άμα το αμόρα ήθελε εσένα, θα ήταν μαζί σου. Πού να τη δει, μπορεί εσένα να σε βλέπει μια θαυμάστρια και να λέει, εγώ θέλω τον Πετρίδη. Γιατί με όλη η Ελλάδα με θέλει, αλλά τι να κάνω, εγώ μπορώ να γίνω 1000 κομμάτια. Τι να κάνουμε, ποιε καρδιέ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ολυμπία μου. Την επόμενη εβδομάδα και πάλι εδώ με τα νέα του Instagram. Καλή συνέχεια. Πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και έχουμε να κλείσω με αγαπημένη Γιούλη Κόκοτα που έχουμε ετοιμάσει προτάσεις θεατρικές. Γιατί πραγματικά αυτή η εκπομπή είναι άκρος καλλιτεχνική και πρέπει να κλείσει με μια καλλιτεχνική θεατρική συγκεκριμένα. Πρόταση από Γιούλη Κόκοτα. Κοσμοχρώμ. Για να αντέχουν στο χρόνο. Πλαστικό και ακριβικό οικολογικό χρώμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Υβριδικό μονοτικό με δεκαετή εγγύηση τελευταίας τεχνολογίας. Χρώματα αθλητικών δαπέδων. Πατητή τσιμεντοκονία για πολυτέλεια και ομορφιά. Και καλλιτεχνικά χρώματα κυμολίας all times σε μεγάλη ποικιλία. Κοσμοχρώμ. Του κόσμου τα χρώματα.
Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Jumping out the gym, I say you better get your aim right. I said you better get your aim. I just left the flight, it's been a long day. Hey, I can get you right, but in the wrong way. Hey, baby, shout out to your mama for the DNA. Hey, I bet you gon' follow suit if I lead the way. Tell me in a dark red room with the candles lit. Lingerie, all systems go, can you handle it? Honest, babe, I don't make a promise that I can't keep. Real shit, so I promise when you leave, you have trouble walking straight. And ooh, not to mention, I'm heavy with the tension. Keep my money close, but I always pay attention. Now kiss me like you mean it, put you in my position. And shout out to the girls who don't know everything they missing. Θεατρικές παραστάσεις λοιπόν, πολύ ωραίες παραστάσεις. Γιούλη Κόκοτα εδώ κοντά μου με τα ρόστις. Είδες όσο καλοκαιριάζει, να σε περιμένω και με καπελαδούρα και με μαγιό. Σιγά σιγά. Εντάξει, έτσι με και με το παρεό και τέτοια και τέτοιες καταστάσεις. Καλοκαιρινά θέατρα ακούμε, θα γίνουν και παραστάσεις. Θα γίνουν, οι εποχές τώρα, ακόμα... Άλσος, πώς το λένε το άλλο στην Πατησίων. Πω, Άλσος, το Πάρκ, το Αθηνά. Που βλέπαμε τη θεωρήση. Το Μινώα, το πρόλαβε εσύ το Μινώα. Πώς δεν το πρόλαβα, καλέ, το πρόλαβα το Μινιόν, δεν το πρόλαβα το Μινώα. Λοιπόν, το Μινιόν βέβαια σαν παιδάκι με τη γιαγιά μου με καροτσάκι. Όχι. Και τον Άγιο σαν... Βασίλη που ερχόταν. Εγώ... Απ' έξω, από το Μινιόν. Τρελαινόμουν. Οι σκάλες πάνω κάτω. Κατέβαινε όλοι τις σταδίου ο Άγιος Βασίλης με. Τι ωραίες εποχές, ρε παιδί μου. Τουλάχιστον εμείς έχουμε ζήσει και. Σε εμάς υπήρχε μία μαγεία στις γιορτές. Υπήρχε μια μαγεία στα Χριστούγεννα, μια μαγεία στο Πάσχα, μια μαγεία ακόμα και στο Καρναβάλι που ερχόντουσαν. Δεν ήταν... Τώρα νομίζω λίγο και η τηλεόραση τα έχει κάπως αμβλύνει όλα αυτά τα συναισθήματα, γιατί είμαστε συνηθισμένοι στις εικόνες, στις γρήγορες αυτές. Δεν περιμένεις με λαχτάρα κάτι, αυτό όπως περιμέναμε τότε στα παιδάκια. Να σε πάω σε μια παράσταση. Να με πας. Ωραία, θα σε πάω σε μια παράσταση που αρχίζει 29 Απριλίου. Και είναι για 6 παραστάσεις μόνο. Αυτή η παράσταση είχε περιχθεί και πέρσι. Πάλι για μικρό αριθμό παραστάσεων. Εγώ δεν είμαι ο Μάνθος Μανδυλάκης, λέγεται. Είναι ένα εξαιρετικό έργο, το έχει γράψει και το σκηνοθετεί η Βίλια Χατζοπούλου. Φωτογραφίες που βλέπεις και μερικά βίντεο είναι από την περσινή παράσταση, καθώς και από φωτογραφίες που έχουν βγει φέτος για την καινούρια παράσταση, γιατί αλλάζει θέατρο. Πέρσι ήταν στο θέατρο Α, Λινέως Φωτίου, και φέτος θα βρίσκεται στο θέατρο Αποθήκη, στη Σαρή, του Ψηρή. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι, είπαμε, για 6 παραστάσεις, Σάββατα και Κυριακές. Ιστήρια ticket services να μπείτε να δείτε, από 14 ευρώ, 80 λεπτά διαρκεί η παράσταση. Και εδώ έχουμε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο θέμα. Μεταφερόμαστε στο 1929, εργοστάσιο Φωταερίου και μεγάλη απεργία στην Αθήνα. Είναι μια απεργία που βύθισε την Αθήνα στο σκοτάδι για 2 μήνες. Οι άνθρωποι έχουν περιέλθει σε φτώχεια, γιατί παίρνουν πενιχρούς μισθούς. Είναι μια εποχή πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους του Μόχθου, για τους βιοπαλαιστές. Οι άνθρωποι που δουλεύουν στο Φωταέριο, επειδή είναι μια εποχή που μπαίνει ο ηλεκτρισμός, αρχίζουν και τους περικόπτουν τους μισθούς. Στην Ευρώπη υπάρχει ένα διεθνές, εδώ βλέπουμε φωτογραφίες από το τηλεοπτικό σταθμό Left, τις έχω πάρει. Ο Βαλάσης. Από εκεί, βέβαια. Να σου πω, συγγνώμη, δεν τον είδαμε και σε μια άλλη παράσταση. Τον έχουμε δει σε πολλές παραστάσεις. Νομίζω ότι ήταν η χρονιά του φέτος του Ηλία. Παίζει εννοήσει χρόνο σε διάφορα θέατρα. Παίζει πολλά σε διάφορα θέατρα. Έπαιζε στο Γάμο του Μάριου Ποντίκα, στο θέατρο Επικολωνό. Έπαιζε στα Ξύρι, στα Πηγούνια, στο αυτό μικρό χώρο. Το τελευταίο. Ναι, στο μικρό χώρο.
Τον βλέπουμε στην τηλεόραση στα καλύτερά μας χρόνια που έχει μπει και κάνει μια συμμετοχή. Και τώρα θα τον δούμε και σε αυτή την υπέροχη παράσταση που επαναλαμβάνεται. Και εγώ τις 6 παραστάσεις θεωρώ πολύ λίγες, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερο το θέμα, πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχουμε συνηθίσει σε τέτοιου είδους θέματα που να εμπλέκονται απεργίες, να εμπλέκονται σχέσεις ανθρώπων, να βλέπουμε απεργοσπάστες, να βλέπουμε ανθρώπους που προσπαθούν για το μεροκάματο, γιατί ακόμα και για την πλευρά των ανθρώπων που δεν συμμετέχουν στην απεργία, καταλαβαίνουμε γιατί το κάνουν, γιατί είναι τόσο πολύ φτωχοί, γιατί δεν μπορούν να θρέψουν τις οικογένειές τους και γιατί δεν μπορούν να αντέξουν σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να πληρώνονται. Εδώ σου λέω 2 μήνες σχεδόν δεν πληρώνονταν οι άνθρωποι. Τότε αναγκάστηκε ο Βενιζέλος για να πατάξει αυτή την απεργία και είχε επιτάξει από το ναυτικό ναύτες που υπηρετούσαν τη θητεία τους να πάνε να δουλέψουν εκεί, φυσικά δεν ξέρανε τη δουλειά και προσπαθούσαν κάπως να το κάνουν να δουλέψει το εργοστάσιο του Φωταερίου. Όλο αυτό πέρα από το ιστορικό γεγονός που το βλέπουμε και εξελίσσεται και μαθαίνουμε μέσα από τις ιστορίες όμως των ανθρώπων, μαθαίνουμε για αυτή την ιστορική απεργία. Τότε οι άνθρωποι διεκδικούσαν, να σου πω, ξέχασα να σου το πω αυτό, διεκδικούσαν το 13ο μισθό, το δώρο που λέμε. Ναι. Άσχετα αν τώρα πάλι καταργήθηκε έτσι και ίσως ξαναφτάσουμε πάλι σε αυτές τις εποχές να ξαναρχίσουμε να διεκδικούμε το 13ο μισθό ή το δώρο Πάσχα, το δώρο Χριστουγέννων που παίρναμε το επίδομα αδείας, θέλω να πω. Τότε λοιπόν είχε γίνει ένα διεθνές κίνημα και σε όλη την Ευρώπη που όλος ο κόσμος διεκδικούσε αυτό το 13ο μισθό και το 8ο που μόλις είχε καθιερωθεί. Όμως καταπατιόταν και στην Ελλάδα το θέμα του 8ου. Και γι' αυτό γίνανε και οι πολύ μεγάλες απεργίες. Στην Ευρώπη το κατέκτησαν. Στην Ελλάδα όμως δεν τα κατάφεραν. Μέσα στο Φωταέριο, λοιπόν, στο εργοστάσιο Φωταερίου, βρίσκουμε ανθρώπους καθημερινούς, ανθρώπους βιοπαλαιστές, ανθρώπους που έχουν δημιουργήσει φιλίες μεταξύ τους και βλέπουμε οι ήρωες αυτοί, τους χαρακτήρες τους και πώς διαχειρίζονται το θέμα της απεργίας ο καθένας ανάλογα με την ηθική του. Και εδώ βλέπουμε δύο ανθρώπους, βασικά σε 3 πρόσωπα στηρίζεται το έργο, 3 άντρικες φιγούρες και 5 γυναίκες που υπάρχουν πίσω τους, πώς είναι ο χαρακτήρας του κάθε ενός σε συνάρτηση με τον άλλον. Βλέπουμε έναν όπου είναι ο Μάνθος ο Μανδυλάκης, ο οποίος είναι ο πιο καπάτσος της υπόθεσης. Είναι αυτός που θα κάνει τα πάντα και θα επιβιώσει, είναι αυτός που είναι σκληροτράχυλος, είναι αυτός που δεν συμφωνεί και με την απεργία. Δεν θέλει όμως να θεωρηθεί και προδότης. Δεν θέλει να τον πούνε απεργοσπάστη. Και βρίσκει έναν τρόπο λοιπόν και τρυπώνει κάπως, γίνεται ο κουρέας και έτσι αυτός δεν χάνει το μεροκάματό του. Υπάρχει όμως και ο Στέφος, ο οποίος είναι πιο αδύναμος και που αυτός έχει ανάγκη να δουλέψει και πρέπει να δουλέψει όμως. Δεν θέλει και την κατακραυγή να του βγει το όνομα ότι είναι απεργοσπάστης, ότι είναι από τους άλλους. Και έτσι αναγκάζεται και έρχεται σε πολύ δυσχερή θέση, γιατί από πίσω έχει και κάποιες αδερφές που τότε υπήρχε και το έθιμο αυτό της πρίκας που έπρεπε να δουλέψει ο αδερφός, έπρεπε να ταΐσει στην οικογένεια. Και υπάρχει και ένας τρίτος, ο οποίος είναι ο Αναγνωστόπουλος, που είναι ο συνδικαλιστής. Είναι μια ηγετική φιγούρα που προσπαθεί να αλλάξει τα πάντα και εμφανίζεται και κάπως σαν απομηχανής θεός στην παράσταση και λύνει κάποια πράγματα. Η κεντρική ιστορία λοιπόν είναι αυτών των 3 ανθρώπων και ο περίγυρός τους, που εκτελείται μέσα στο Φωταέριο, στο εργοστάσιο Φωταερίου. Οι 2 ήρωες, όπως λέει η Βίλια Χατζοπούλου, είναι ηθικοί μέσα στην ανηθικότητά τους. Γιατί βλέπουμε με ποιο τρόπο προσπαθούν για την επιβίωσή τους, ο καθένας από την πλευρά του. Ο Μάνθος Μανδυλάκης αποφασίζει να φύγει, γιατί δεν μπορεί να είναι ο απεργοσπάστης, δεν το αντέχει και φεύγει και πάει στο χωριό του και αφήνει στο φίλο του και συνάδελφό του μία κουβέρτα. Και γίνονται από εκεί και πέρα, εκτυλίσσονται τα πράγματα, γίνεται ένα πολύ μεγάλο μπέρδεμα και βλέπουμε τις ηθικές αξίες του κάθε ανθρώπου, βλέπουμε τι είναι η προδοσία, πώς αντιμετωπίζεται η φτώχεια, πόσο μπορείς να την αντέξεις κιόλας τη φτώχεια, γιατί είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις. Εμείς δεν έχουμε φτάσει ακόμα στα όρια της ανέχειας που είχαν φτάσει οι άνθρωποι αυτοί σε μια πολύ δύσκολη δουλειά. Όπως λέει και ο Ηλίας ο Βαλάσης, πήγανε στο Φωταέριο, γιατί
κάνανε τέτοια εμβάθυνση στους ρόλους, πήγανε και στο εργοστάσιο, που μέχρι και σήμερα η μυρωδιά ήταν αφόρητη. Σαφώς. Το περίμενα. Δηλαδή και που δεν το έχω ζήσει, το φαντάζομαι. Ναι. Ένα λοιπόν, έργο λοιπόν έτσι λίγο περίεργο. Είναι λίγο περίεργο, ναι. Η Βίλια Χατζοπούλη όμως χειρίζεται πάρα πολύ ωραία τους ήρωές της. Τους έχει ολοκληρωμένους, τους χτίζει σιγά σιγά και τους βλέπει στην εξέλιξη μέσα στο έργο. Έχει μια πολύ ωραία ανατροπή στο τέλος το έργο, νομίζω κορυφώνεται. Ούτε θα μας το πεις, γιατί αυτό είναι το ρίσμα. Σιγά μην σας την πω. Ναι. Να πάτε να το δείτε παρακαλώ. Ποιες μέρες Σαββατοκύριακα. Παρακαλώ την ταξιθέτρια που παρακαλώ θα έτσι, Σαββατοκύριακα, 29 και 30 Απριλίου. 6, 7, 13 και 14 Μαΐου, 80 λεπτά η παράσταση, στο θέατρο Αποθήκη. Να πω παρακαλώ τους ηθοποιούς. Βεβαίως. Μπορώ. Λοιπόν, είπαμε τον Ηλία Βαλάση που τον είδαμε πρώτο και καλύτερο. Δώρα Γιαννακοπούλου, Μαρούλα Καλαμποκιά, Αγγελική Μπούρα, Δημήτρης Πλατής, Μαρία Σταυροπούλου και Ασημένη Τούντα. Σκηνικά και κουστούμια που είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ εξυπηρετικά, η κυρία Χαρά Κονταξάκη. Σας παρακαλώ να καλή το δείτε. Καλή επιτυχία. Α, να τα και τα παιδιά. Ναι, ναι, ο πρόεδρος, η αντιπρόεδρος και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιούλη μου. Να είσαι καλά. Την επόμενη εβδομάδα εδώ με τα θέατρά σου. Βεβαίως.